Βλέπετε, αγάπη μου, και εδώ τα πετάνε. Είναι και μικρή η μεθρά μου, λέει. Αλλά τα πετάει εδώ μέσα. Α, να, έχω σκόρνε. Εδώ τα πετάνε. Όπως και σε εμάς στην Ελβετία, τα μαζεύουν και εδώ οι άνθρωποι. Οι πιο πολλοί. Και πετάνε εδώ μέσα τώρα. Τέλεια, ε. Φυσικά υπάρχουν όμως και πάρα πολλά σκουπίδια στον δρόμο. Είναι και από αυτούς που δεν και προσέχουν τη φύση μας. Αλλά αυτή τώρα η πεθερά μου το έχει μάσει φυσικά από την Ελβετία και ξέρει. Και το κάνει και εδώ. Και υπάρχουν αυτά εδώ. Κοιτάξτε, παιδιά, πόσο ωραία είναι. Είναι εδώ που μένει η πεθερά μου, δηλαδή είναι το κέντρο. Στο Βίλια Αλεμάνα είναι το κέντρο. Και η πεθερά μου μένει. Κοιτάξτε, παιδιά, έχουν εδώ νεράκι βάλει για τα σκυλάκια. Τι ωραία. Τα προσέχουν πάρα πολύ τα δεσπότα σκυλάκια. Να το ένα. Δεν ξέρω, τα πλένουν κιόλας. Νομίζω τα παίρνουν και τα πλένουν κιόλας. Μίσα, το κούδε συνάλτε. Περπατά που δεν περπατάει το καμενούλι, μωρέ. Αχ, μωρέ το καμενούλι. Κοιτάξτε, παιδιά, τι έχουν. Πουλάνε. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Στάντ, ναι. Και τα έχουν περιποιημένα εδώ. Είδατε και στο προηγούμενο το βίντεο που πήγαμε και λίγο πιο μέσα στο κέντρο. Εδώ μέσα δηλαδή. Κοιτάξτε, παιδιά. Αλουμίνιο. Και πετάνε και εδώ μέσα τα πράγματα. Τέτρα παγκά, έβαλα αυτά δηλαδή. Κοιτάξτε, πεθερά μου. Όλα έτσι τα πετάει. Τα μαζεύει και τα πετάει μετά εκεί που πρέπει να πάνε τα πετάξει. Όπως και σε εμάς στην Ελβετία πάνω. Καρτούνι αρκεί αλλάω. Ουι. Βλέπετε. Χαρτόνια. Τάτιστας ποπίερ. Παπέλ. Χαρτιά. Χαρτόνια λέει. Τέτραπακ από τα γάλατα, τα πέτ που πέταξε προηγουμένως εκεί η πεθερά μου. Και αλουμίνιο. Τα πετάνε εδώ μέσα. Και εδώ τα έχουν όλα ωραία μαζεμένα. Τα χαρτόνια. Από αυτούς εδώ όλους που έχουν τα τέτοια τους εδώ, τα βάζουν εδώ και τα πετάνε εδώ. Η γυναίκα εκεί μέσα και μιλάει, παιδιά μου, και προηγουμένως τα κάνα βίντεο. Δεν το πιστεύω ότι έχει μέσα κάποιος και μιλάει. Εντάξει, έχει πολύ πλάκα. Με ποιο μιλάει, παιδιά? Έχει άνθρωπο μέσα. Καλά, έχει άνθρωπο μέσα. Και κοιτάει σίγουρα τι πετάμε. Καλά. Αυτό τώρα δεν το περίμενα. Τώρα η πεθερά μου λέει ότι έχει κάτι. Θέλει να το πετάξει και ξέρει πού να το πετάξει. Κοιτάξτε. Απίστευτο. Είναι κάποιος εκεί μέσα και τα κοιτάει. Δεν το πιστεύω, καλέ. Καλέ, το πιστεύω. Απίστευτο. Απίστευτο. Να, απίστευτο. Είναι κόκκινο, αλλά εμείς περνάμε. Για την παντριά. Αν τα παντρεύονται. Αυτά εδώ όλα. Για τις τούρτες. Τα βάλουν απάνω. Για την αουτάουφε. Κομουνιόν και τέτοια. Πολύ ωραία. Βαφτίσια, αυτά. Εκεί μέσα πουλάμε. Τέτοια. Έχουμε πολύ ζεστή, αγάπες μου. Έχουμε 32 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Εδώ φτιάχνουμε νύχια, πόδια και ό,τι θέλεις. Λοιπόν. Ήρθαμε τώρα εδώ να φτιάξουμε κάτι t-shirt που αγοράσαμε και
μας βάλουν το σύμβολο πάνω, το λόγο μας που έχουμε από την Ελβετία, το μαγαζί μας. Και τα αγοράσαμε τότε από όλο, shirt που χρειαζόμαστε με την κοπέλα και θα μας το φτιάξουμε και όσο μπορούμε να το πάρουμε κιόλας πριν φύγουμε. Θα δούμε. Είναι πάρα πολύ χτυπά εδώ και έτσι μας ήρθε να τα φτιάξουμε εδώ. Θα δούμε τώρα πώς θα είναι. Αυτός ο κύριος που μας πάει μετά στο αεροδρόμιο την Παρασκευή που ήρθε μας πήρε φυσικά. Ήρθε και ο άντρας μου κιόλας. Έχουμε πολύ ζέστη αυτή τη στιγμή, αγάπη μου. Κοιτάξτε εδώ πίσω έχει κόσμο, είναι πάρα, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε Δευτέρα τώρα αυτή τη στιγμή. Και αυτά. Το φαρμακείο, αγάπη μου, έτσι είναι ανοιχτό τελείως. Αυτή είναι μια μπροστά εκεί. Άρα είναι κλειστή όπως τώρα οι άλλοι. Μερικές είναι έτσι ανοιχτές όπως είδατε προηγουμένως τα φαρμακεία. Ενώ και αυτή εδώ μπροστά είναι κλειστή και είπε παιδιά μου εδώ που είδατε έχει πέντε στο γύρω-γύρω φαρμακεία. Και έχει πάρα πολύ κόσμο παιδιά. Και είναι σήμερα Δευτέρα. Δευτέρα. Αυτό είναι τώρα το ταχυδρομείο. Κοιτάξτε παιδιά για τον Βαλεντίνο αύριο, σήμερα 13, Δευτέρα αύριο και θα έχουμε Βαλεντίν. Τέλεια παιδιά, amor, amor γράφει απάνω. Feliz dia ti amor, χαρούμενη ημέρα της αγάπης λέει. Καλή ημέρα της αγάπης. Οπότε λάθηκα, θα είναι καιρό. Θα πάρω μου πάλι τώρα μια τουρτίτσα από αυτή που είδα την προηγούμενη παιδιά για αύριο για τον Βαλεντίνο. Έχει πλάκα. Α δούμε. Τέλεια. Τα έχουν κιόλα έτοιμα βρασμένα για να τα βάζεις μέσα στη σούπα κατευθείαν παιδιά. Απίστευτο. Για να μην μαγειρεύεις κατευθείαν όπως είναι, εκεί τα βάζεις μέσα ό,τι θέλεις. Και έχεις σουφρίτσα σου και όλα αυτά που να φας. Και ο Αντούρης μου είναι αυτό εδώ, το έχει έτοιμο εδώ, από τον Βαλεντίνο. Πεθαρά μου από εκεί. Ω παιδιά, τώρα παίρνει κάτι η πεθαρά μου, θα σου το δείξω μετά στο σπίτι. Έχουν τώρα μπροστά βγει όλοι, δεν μπορώ να πάρω φιλμ. Ναι, τα πήρε. Μόλις ήρθαμε με σπίτι, αγαπούλες μου, είναι πάρα πολύ ζεστή έξω. Λοιπόν, τώρα αυτό εδώ που βλέπετε είναι κακάο. Κακάο φρέσκο. Κακάο φρέσκο, αγάπες μου. Και πληρώσαμε τώρα γι' αυτό 2.500, είναι σχεδόν 3-4 ευρώ, μπορεί εκεί 3 ευρώ και 1.000, ναι 1.000 πρέπει να είναι αυτό, 1.000 ευρώ το μικρότερο. Αυτό δεν ξέρω τώρα πόσα γραμμάρια είναι, μας το είπε η κοπέλα, δεν θυμάμαι να σας πω τώρα, μπορώ να ρωτήσω τον άντρα μου. Και είναι φρέσκο κακάο, αγάπης μου, μ' αρέσει να το χρησιμοποιώ στο γάλα μέσα. Λιγάκι μαζί με μέλι, όπως το πίνω, έτσι. Ή να φτιάξεις και κάτι, να φτιάξεις μια τούρτα ή μια σοκολάτα κέικ, κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το πήρα. Είναι τελείως φρέσκο. Δεν τα αφήνεις αυτά εδώ. Τέλεια. Αυτό είναι τώρα μια τσαντούλα που πήρα. Εκεί μπροστά ήταν τα πουλάγανε. Στο δρόμο κάτω, ξέρεις τώρα που χίνα και τέτοια, χινέζικο πρέπει να είναι σίγουρα, όπως λέει εδώ πάνω, χινέζικο. Μου άρεσε, εμένα μου αρέσει να είναι μικρούς, γιατί απάνω στο ποδήλατο, παιδιά, δεν φοράω, δεν παίρνω μεγάλες τσάντες μαζί μου και όπου πάμε είναι πιο με διευκολύνει πιο πολύ. Και αυτή εδώ μου άρεσε αυτό το χρωματάκι. Α, σπάσω όλο. Να, έπεσε. Το χρωματάκι αυτό εδώ, δηλαδή, αυτή κόστησε 7 ευρώ. Και αυτή κόστησε 8 ή 9 ευρώ. Και είναι ωραία. Έχει μέσα και τα θέσεις. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τέλεια. Αυτό παιδιά που πήρε η πεθερά μου είναι με καλαμπόκι φτιαγμένο. Θα σας το δείξω όταν θα το φάμε. Είναι μέσα στο καλαμπόκι το φύλλο. Και μέσα είναι καλαμπόκι. Δεν ξέρω πώς θα το ρωτήσω. Και αυτό τώρα γίνεται γλυκό. Θα βάλουμε ζάχαρη απάνω. Έτσι τρώγονται αυτά εδώ. Θα σας πω και όλα πώς λέγονται. Και αυτά εδώ που πήρε για να φτιάξει αυτή τη σόσα που είπαμε.
Και δεν την άφησα. Έπρεπε να τη φτιάξουμε τώρα, γιατί θα φάμε πάλι αυτό το ρωτό κρέας που μας το δείξει πώς το φτιάχνει η πεθερά μου, τη συνταγή της. Αυτό είναι κοριάντερ. Κοιτάξτε παιδιά, αυτό το κοριάντερ δεν υπάρχει έτσι να το αγοράσεις εμάς. Είναι φανταστικό, το ξέρετε και εσείς σίγουρα πάνω στην Ελλάδα. Εδώ το χρησιμοποιούν πάρα πολύ το κοριάντερ και μοσκοβολάει. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν τους αρέσει η μυρωδιά τους. Εγώ τρελαίνομαι για αυτή τη μυρωδιά. Και θα το φτιάξει με αυτό εδώ, αυτή τη σωζίτσα. Και όποιος τους αρέσει, θα δείτε, θα είναι φανταστικά. Το σαλατούλα φρέσκια για μετά. Θα ρωτήσω κιόλας πόσο κοστίζουν αυτά. Θα βάλει και αυτά μέσα. Που είναι λίγο πιο... Δεν είναι πολύ καυτερά τα πράσινα αυτά εδώ. Θα βάλει και από αυτό μέσα. Α δούμε, α δούμε. Esto, 2 por 500 peso. Peso. Ma questo, no sé. Lo tenía en salado. Igual. Ya bueno, tú puedes decir eso. Αυτά πρέπει να είναι ένα φράγκο, ένα ευρώ. Όλο αυτό το κομμάτι είναι ένα ευρώ. Και αυτό πρέπει να είναι 90 λεπτά. Αυτά τα δύο τα πεπερώνει. Και αυτά κοστίσαν εδώ πάνε έτσι κοντά στα 5 ευρώ. Κάνανε αυτά όλα μαζί τη φερά μου τώρα μόλις. Αγαπούλες μου, πολύ ζέστη δώσε μας. Αλλά αυτό είναι, είμαστε στο καλοκαίρι. Αυτό είναι λίγο παράξενο μετά μάπαν πάλι απάνω στο κρύο. Καλά όμως είμαστε. Τώρα αγαπούλες μας μας έστειλε η φερά μου να πάμε να πάρουμε παρμεσάνα, γιατί δεν έχει άλλο στο σπίτι. Για να φτιάχνει τώρα πολωνές. Εντάξει, αυτό δεν θα σας το δείξω τώρα. Το πολωνές το ξέρουμε πως το φτιάχνουμε και ο καθένας το φτιάχνει όπως το φτιάχνει και πάντα γίνεται νόστιμο. Το πολωνές δεν μπορεί να κάνει τίποτα παράξενο. Δηλαδή, όλα γίνονται καλά. Έχουμε κάτι δρόμο εδώ που ανεβαίνει κατευθείαν γιατί σταματάει. Έχουν αυτό στη μέση για να μην τρέχουν εδώ πολύ ο κόσμος και τα έχουν βάλει αυτά στη μέση έτσι. Είναι σαν βουναλάκια είναι και περνάς μετά από το, με το αμάτι να το σταματήσει να... και γι' αυτό κάνω έτσι εγώ. Θα σας αλύσω. Πάμε τώρα πάλι στο τζούμπι που ξέρετε, που σας έδειξα μια φορά και μετά θα πάμε ίσως να δούμε και... Έχουν και εδώ τα χινέζικα παιδιά. Έχουν και αυτοί εδώ χινέζικα. Συγχωρείτε. Χινέζικα μαγαζιά και θα πάμε να δούμε ένα από αυτό. Γιατί θέλω να πάω να το δω και εγώ σφαίρετε. Όπως έχει στην Ελλάδα αυτά τα χινέζικα. Έχουν και εδώ, είναι μεγάλα όμως και ο κόσμος ψωνίζει εκεί μέσα. Η πεθερά μου λέει δεν της αρέσουν αυτά, δεν θα ψωνίσει εκεί μέσα, δεν ψωνίζει ποτέ εκεί μέσα. Μια φορά έρθει η κουνιάδα μου και πήρε από εκεί μια βαλίτσα. Αχ, περίμενε να το πω. Πήρε μια βαλίτσα γιατί υπήρχε εκείνη πάρα πολλά πράγματα, ψώνισε και θα πάρει και άλλη βαλίτσα, παιδιά, γι' αυτό. Πήρα από τους Χινέζους που είναι και πάρα πολύ φτηνά. Αυτά. Αυτό παιδιά είναι ουμίτα, έτσι λέγεται, είναι με... Μάις. Τι μάθηκε δέντρο, πήρε βασιλικό τα λέτε, λοιπόν. Τι, πήρε βασιλικό και σόκρο. Βασιλικό και καλαμπόκι έχει, το έχουν φτιάξει και μετά βάζει ζάχαρη από πάνω, παιδιά, έτσι φαίνεται κλειστό. Και αυτό είναι το φύλλο από το καλαμπόκι. Και τώρα αυτό πρέπει να το ανοίξουμε. Και δεν ξέρω να το ανοίξω. Έτσι. Θο. La cáscara del choclo. Sí. Α. La envuelven en la cáscara del choclo. Sí, con la hoja del choclo. Και μετά το ανοίγεις. Μου σε σούμ τρέγια. Σω, α. Το ανοίγεις έτσι. Είναι φτιαγμένο μέσα στο τέτοιο του από το... Πες το, από το... Το καλαμπόκι, το φύλλο. Έτσι. Παιδιά, πρέπει να τα αφήσω γιατί θα πατσαλιφτώ. Μόνο το φας έτσι, που είναι και λίγο με αλάτι μέσα. Αλλά αν θέλεις, όμως λέει το τρώσεις με ζάχαρη. Εγώ το δοκιμάσω με ζάχαρη. Το έχω ξαναφάει και άλλη φορά. Αλλά δεν θυμάμαι πόσο φυσικά είναι. Και τώρα θα βάλουμε και λίγο ζάχαρη, παιδιά, πάνω. Να δούμε. Ασύνομα. Έτσι. Μου λέτε βάλα πολύ. Καλή μας όρεξη. Το φάγανε κιόλας. Το φάγανε κιόλας. Δεν με περιμένουνε. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε. Έτσι φαίνεται από μέσα. Έτσι. Να δοκιμάσουμε. Τέλειο. Πολύ ωραίο. Παιδιά.
Δεν ξέρω πώς το φτιάχνουμε, αλλά είναι πραγματικά, πραγματικά φανταστικό. Τέλειο, παιδιά. Παιδιά, αυτό εδώ τώρα, το καλαμπόκι, αυτό υπάρχει μόνο εδώ στη Χιλή. Δεν είναι γλυκό το καλαμπόκι και υπάρχει μόνο τώρα που είναι καλοκαίρι. Δηλαδή όχι αυτό που φτιάξαμε, το καλαμπόκι που είδαμε κιόλας με τα φασόλια. Γι' αυτό τώρα το τρως μόνο εδώ και καλοκαίρι. Και τώρα μας φτιάξει η πεθερά μου πολωνές, σπαγέτι. Πάρα πολύ ωραία φαίνεται. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Καλή μας όρεξη, αγάπες μου. Καλή μας όρεξη. Κοιτάξτε πως το έχουν φτιάξει. Σήμερα έχουμε 13, αλλά δεν μπορούσαμε. Μου τη φάμε και από σήμερα, παιδιά. Έχει πλάκα, ε. Πω, τέλεια. Θέλω να σ' ακούω. Να, θα σούπερ. Παιδιά, κοιτάξτε πως είναι μέσα φτιαγμένο. Πω, τέλειο. Η βεβερά μου. Τι έχουν βάλει μέσα. Και έτσι όλα φρουτίγια. Είσαι γίντα. Είσαι ον τέντρο. Αυτό είναι δαμάσκο, μανχάλ. Και αυτό είναι κρέμα, δεν είναι κρέμα. Δεν ξέρω τι κρέμα είναι. Δεν ξέρω τι κρέμα, ούτε εγώ δεν ξέρω. Πάμε να φάμε, παιδιά, πάλι. Πω, πω, τέλεια. Πω, αγάπη μου, αυτό έχει βερίκοκο μέσα. Και να δοκιμάσουμε τώρα. Ας δεν είναι ακόμα Βαλεντίνο. Αλλά δεν πειράζει καθόλου. Λοιπόν, δεν είναι αυτό βερίκο και είναι ροδάκινο τελικά. Αυτό εδώ μέσα. Και έχει και μαρμελάδα. Και αυτό είναι το μαχάρι λέγεται. Και το μαχάρι είναι από το γλυκό το γάλα φτιαχμένο. Αυτό που χρειαζόμαστε εμείς το νουνού για να βάζεις μέσα στο καφέ κάτι τέτοιο. Αυτό είναι. Το έχουν πάρα πολύ εδώ αυτό. Αγαπούλες μου, θα πάμε τώρα να δούμε τους Ινδιάνους. Εδώ δίπλα που μένει η πεθαρά μου έχουμε κάτι δικό τους. Και είναι οι Μαπούσες. Μαπούσες, κάπως έτσι λέγονται. Αλλά η πεθαρά μου δεν είναι πια σίγουρη άμα είναι εκεί. Θα το δούμε τώρα άμα είναι εκεί ακόμα ή δεν είναι. Πάμε να τους δούμε. Αγάπες μου, ήρθαν, δεν ξέρω, τώρα έχουν κλειστά οι Ινδιάνοι εδώ που μένουν. Τα έχουν εδώ κλειστά και είναι, βλέπετε εκεί μπροστά το σπιτάκι. Κρίμας, παιδιά, κρίμας. Δεν ξέρω τώρα μα ανοίγουν άλλες ώρες και δεν ξέρω. Σέρνονται μεδισίνα και έχουν και δικό τους εκεί μπροστά. Πώς λέγεται, φαρμακείο που φτιάχνουν με τα βότανα. Αυτά που φτιάχνουν οι Ινδιάνοι. Δεν βλέπω να είναι Ινδιάνο εδώ μέσα, παιδιά, κρίμας. Και το έχουν εδώ κλειστά, δεν μπορείς να... Μέσα είναι δικό τους. Αυτό το κομμάτι εδώ πίσω. Τι κρίμας, τι να σας κάνω. Και εγώ θέλω να το δω. Εγώ θέλω να το δω. Ναι, εδώ μέσα ζούνε. Ζούνε δηλαδή... Κάπου εκεί πίσω είναι δικό τους το κομμάτι, όλο αυτό. Και τους έχουν αφήσει έτσι. Και όταν ο κόσμος θέλει κάτι να πάρει σαν φαρμακείο βότινα, βότανα και τέτοια. Δεν ξέρω αν θα έρθουμε αύριο ακόμα έτσι μια άλλη φορά να δούμε πως είναι η ώρα και αργά. Εσείς σήμερα έχουμε 8 το βράδυ. Μπορεί να μην θέλουν να τους δούμε και έτσι κλείνουν εδώ και... Ναι, αυτά. Και φυσάει κιόλας, παιδιά, φυσάει. Α, κομοναρούκα, δεν μου απούσε, γεια. Βλέπετε εκεί μπροστά είναι τα σπιτάκια τους από τους Ινδιάνους. Αυτό που είναι έτσι φτιαχμένο. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι και ο ήλιος που χτυπά. Α, ναι, έτσι μήπως φαίνεται. Αυτό εκεί μπροστά, παιδιά. Τι να σας πω. Αυτή να σας πω. Και φυσάει κιόλας. Και φυσάει κιόλας. Και αυτό εδώ που είναι ο Εκαλύπτους. Ο Εκαλύπτους, παιδιά. Τρελαίνομαι. Τι να σας κάνω να...
αγάπη μου, τώρα έχουμε Δευτέρα είναι σήμερα, βραδάκι 8 η ώρα και οι Ινδιάνοι δεν είναι πια εδώ και θα έρθουν αύριο πάλι το πρωί μέχρι τις 2 η ώρα, μέχρι τις 4, όχι μέχρι τις 4 είναι και θα έρθουμε και εμείς να τους δούμε, δηλαδή αύριο θα πάμε να τους δούμε.